Σκληρή κόντρα μεταξύ του Προέδρου του Οργανισμού Λιμένος Βόλου Πέτρου Σούρλε και του Νομάρχη Μαγνησίας Απόστολου Παπατόλια ξέσπασε το τελευταίο 24ωρο μετά την κριτική που άσκησε ο τελευταίος στη διοίκηση του οργανισμού για την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της μελέτης του λιμανιού. Ο Νομάρχης επέριψε όλες τις ευθύνες στην τεχνική υπηρεσία του Οργανισμού Λιμένος για να απαντήσει σήμερα ο κ. Σούρλας ότι τη σχετική αρμοδιότητα έχει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση από το Φεβρουάριο του 2007. Εδώ και τρία χρόνια έχει οριστεί η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας, προϊσταμένη αρχή για την σύνταξη της μελέτης. Θα έπρεπε να είχε δημοπρατήσει βάσει των αρμοδιοτήτων της τη μελέτη. Θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί η μελέτη πριν δύο χρόνια περίπου. Ήδη βρισκόμαστε μετά από τρία χρόνια να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμη η πρώτη φάση της μελέτης, να βρισκόμαστε σε στάδιο διαβουλεύσεων, με κίνδυνο να χαθούν πολλά χρήματα από τη Μαγνησία. Πέρα από τις αυτονόητες υποχρεώσεις του στο δεοντολογικό τομέα, δείχνει να αγνοεί και την ίδια την νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του οργανισμού που μέχρι πρότινος διεύθυνε. Είναι αλήθεια ότι την ευθύνη την έχει αποκλειστικά και μόνον η διευθύνουσα υπηρεσία του έργου, που είναι η τεχνική υπηρεσία του ΟΛΒ, και όχι η προϊσταμένη αρχή με βάση την νομοθεσία που είναι η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Το θυμίζω απλώς, θα έπρεπε να τα γνωρίζετε όσο καιρό που διεύθυνε αυτόν τον οργανισμό. Ο Νομάρχης Μαγνησίας κάλεσε τον πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένος να σιωπήσει έως ότου αντικατασταθεί, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ένας απερχόμενος πρόεδρος, ο οποίος δεν έχει την πολιτική ευτυχία να παραιτηθεί όταν έπρεπε, το μοναδικό καθήκον που έχει να προσφέρει πλέον στην τοπική κοινωνία είναι να σιωπά, να περιμένει υπομονητικά να απομακρυνθεί και μέχρι τότε να αφήνει τα αρμόδια όργανα της αυτοδιοίκησης και της πολιτείας να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτοί που θα με παραιτήσουν δεν είναι ο κύριος Νομάρχης, αλλά είναι η αρμόδια υπουργός. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτε περισσότερο. Ο κύριος Νομάρχης ας προσέξει πώς εκφράζεται. Εν τω μεταξύ, προθεσμία μέχρι τον ερχόμενο Νοέμβριο δίνει το Υπουργείο Υποδομών στον Οργανισμό Λιμένος ώστε να υποβάλει την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απαιτείται για τη λειτουργία του πάρκινγκ στο επιβατικό λιμάνι. Όπως προέκυψε, η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί πλέον την ύπαρξη της σχετικής μελέτης για πάρκινγκ άνω των 200 θέσεων στάθμευσης. Αν η μελέτη δεν υποβληθεί εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, τότε το πάρκινγκ κινδυνεύει με αναστολή λειτουργίας. Ήδη εμείς έχουμε αναθέσει σε μελετητή τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και παράλληλα την κυκλοφοριακή μελέτη, προκειμένου μέχρι το Νοέμβριο που μας έχει δοθεί χρόνος σύνταξης να είμαστε έτοιμοι προκειμένου να ολοκληρώσουμε την αδειοδότηση του πάρκινγκ.